κάνουμε σήμερα αυτή τη συνέντευξη μετά από 6 μέρες εδώ στην Ε65, όπου στα πλαίσια της απόφασης που είχαμε πάρει και σαν Πανελλαδική αλλά και της Ενωτικής Ομοσπονδίας Καρδίτσας, αποφασίσαμε να στήσουμε εδώ το μπλόκο πριν τις γιορτές, με βασικό μας αίτημα τις εξευθελιστικές ανοιχτές τιμές στο βαμβάκι και σε όλα τα άλλα βέβαια τα προϊόντα, αλλά πιο πολύ στο βαμβάκι, που εμείς εδώ η Καρδίτσα είμαστε παπαντού παραγωγή οι περισσότεροι, καθώς επίσης και το κόστος της παραγωγής με αιχμή το πετρέλαιο κίνησης. Πρώτον, να μάθει η κυβέρνηση μετά από 4 χρόνια ότι υπάρχουν ανοιχτές τιμές στα αγροτικά προϊόντα, και το οποίο το καταγγέλουμε. Αν χρειάζεται και 4 χρόνια για να μάθει η κυβέρνηση ότι όλα τα προϊόντα μας τα παίρνουν τζάμπα χωρίς να μας πληρώνουν, και ότι είμαστε όμοιροι των μεγαλοεμπόρων, των οικοκυστών, τότε λυπούμαστε πάρα πολύ. Τότε δεν θα έπρεπε να είναι εκεί στην κυβέρνηση, δεν θα έπρεπε να είναι στο Υπουργείο. Είναι αδιανόητο για μια κυβέρνηση, για έναν υπουργό, να λέει ότι δεν γνωρίζω ότι υπάρχουν ανοιχτές τιμές. Και το πληροφορήθηκε τώρα από εμάς. Και αυτό θετικό είναι βέβαια, το ότι καταφέραμε να μάθει. Από εκεί και πέρα, η κυβέρνηση να φέρει τροπολογία για το ακατάσχετο στη Βουλή. Του σύραμε. Γιατί 2 μέρες πριν είχαμε επισκεφτεί σαν Πανελλαδική την Επιτροπή και είχαμε συνάντηση με τον Υπουργό και δεν είχαν αποφασίσει, το λέγανε σε ενευθέτω χρόνο. Που σημαίνει ότι μέσα από τον αγώνα, μέσα από τις κινητοποιήσεις που κάναμε, καταφέραμε έστω και αυτό να έρθει η τροπολογία στη Βουλή, να ψηφιστεί ακατάσχετο. Εννοείται ότι δεν μας ικανοποιεί, αλλά παρόλα αυτά είναι ένα μέτρο το οποίο βοηθάει χιλιάδες μικρομεσαίους αγρότες να μπορέσουν να περάσουν αυτές τις γιορτινές μέρες και να πάρουν το υπόλοιπο της βασικής ενίσχυσης και του πρασίνισμα. Και εμείς εδώ θα γυρίσουμε όλα τα χωριά, θα ενημερώσουμε τους συναδέλφους αγρότες και ευελπιστούμε ότι τέλος του Γενάρη θα αποφασίσουμε όλοι μαζί, θα γίνουν πιο δυναμικές κινητοποιήσεις. Εδώ αυτές τις μέρες είχαμε τον προσεισμό. Ο κυρίως σεισμός θα έρθει το Γενάρη και εκεί θα αναμετρηθούμε και εκεί θα επιβάλλουμε στην κυβέρνηση με τη δύναμη του αγώνα να πάρει μέτρα ώστε να δώσει λύσεις στα προβλήματα που έχουμε.